ακούει Παντελίδη. Ο Παντελίδης τι αντιπροσωπεύει, γιατί χθες ακούσαμε την Ευγενία, λέει ότι φυσικά δεν ακούει Παντελίδη. Λες ακούω Παντελίδη και απελευθερώνεις να κάνει coming out. Σημείο αναφοράς. Σημείο αναφοράς. Μα μεταξύ κουλτούρας και αυτό. Αυτό λέει υπάρχουν. Του λαϊκού τραγουδιού. Μα παιδιά, ζούμε σε μια χώρα που είναι ταμπέλα. Υπάρχουν εμπορικοί και λαϊκοί, έτσι είναι. Και ο λαϊκός είναι κάτι κακό μάλλον. Όποιος απευθύνεται σε πολύ κόσμο, όποιος είναι μίασμα, όποιος απευθύνεται σε πάρα πολύ κόσμο και έχει φανατικούς και θαυμαστές, δεν είναι καλό από ό,τι φαίνεται. Δεν είναι ποιοτικός. Είναι με την μπλέμπα. Ναι, αυτό ακριβώς. Η μαδούρα της μπλέμπας. Είναι αυτή τα μπλέμπα ότι ο όχλος δεν έχει κριτήριο. Ότι όσο περισσότεροι είναι, τόσο πιο χαμηλά. Δεν έχει εκλεπτισμένο κριτήριο. Αυτό κι αν είναι χαζό να το πεις, δεν πας περισσότερο τώρα. Πάντως εδώ δεν είναι super sexy αυτό. Αλλά στον ίδιο κόσμο δεν απευθύνονται και αυτοί και οι πολιτικοί. Δηλαδή δεν πάνε να ψηφίζουν όλοι όσοι δεν ακούν Παντελίδη. Αυτοί που ακούν και Παντελίδη και βλέπουν αυτά που θέλουν να δουν, πάνε και ψηφίζουν. Άρα στον ίδιο κόσμο απευθύνονται όλοι. Προφανέστατα. Γι' αυτό λέω όμως ότι εγώ ότι εδώ πέρα η συγκεκριμένη κυρία, η κυρία Ραχίλ Μακρύ, που το λέει. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή σε αυτό μου αρέσει. Δεν μου αρέσει αυτό που λέει για τον κύριο Βαρουφάκη. Αυτό το πράγμα πια που έχουν πάθει όλες οι γυναίκες. Είπε λοιπόν. Περιμένω ένα λεπτάκι τώρα λοιπόν. Το Γιάννη τον ξέρω ελάχιστα, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ ως τύπος. Νομίζω πως η Βουλή απέκτησε και άλλη ντίβα μετά τη Ραχίλ, γιατί είναι και αυτός αντισυμβατικός τύπος. Εμένα καταρχήν δεν μου αρέσει εδώ σαν. Καταρχήν το ντίβα σημαίνει θεϊκή, θεά. Αυτό. Είναι η κυρία Μακρύ θεά.